Αυξάνεται η ρωσική επιρροή στη Μολδαβία. Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία αλλά και Αλβανία ερίζουν για ταυτωτικά ζητήματα. Και το τέλειο βρετανικό σάντουιτς. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαίο. 2 χρόνια μετά, ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και τα ουκρανικά στρατεύματα προετοιμάζονται ήδη για τον επόμενο σκληρό χειμώνα. Ένας νέος νόμος για την επιστράτευση ψηφίστηκε τον Μάιο, με στόχο και η επόμενη γενιά να προετοιμαστεί για πόλεμο. Η Deutsche Welle επισκέφθηκε Ουκρανούς νεοσύλλεκτους. Ένας διοικητής μοιράζει τουφέκια στην ομάδα του, αντίγραφα δηλαδή. Οι στρατιώτες εδώ είναι έφηβοι. Μερικοί μάλιστα δεν είναι καν έφηβοι. Πρόκειται για μια εξωσχολική λέσχη για παιδιά στη Δυτική Ουκρανία. Συναντιούνται 3 φορές την εβδομάδα για να προετοιμαστούν για τη ζωή σε μια χώρα σε πόλεμο. Η Ολένα Ντρατσούκ είναι η μόνη ενήλικη εδώ. Ίδρυσε το πρόγραμμα το 2015, χρηματοδοτώντας το με δωρεές, επιχορηγήσεις και κονδύλια από την τοπική κυβέρνηση. Μετά τη ρωσική εισβολή, οι δραστηριότητες της Λέσχης απέκτησαν μια νέα, επίγουσα σημασία. Αλλά η Ολένα λέει ότι η αποστολή της είναι μεγαλύτερη από την εκπαίδευση μελλοντικών στρατιωτών. Σήμερα πρέπει να επενδύσουμε στην ανατροφή αυτής της γενιάς, επειδή το μέλλον μας εξαρτάται από αυτήν. Μόνο αν κατανοήσουν την ταυτότητά τους, ότι είναι πολίτες της Ουκρανίας, ότι τους χρειάζονται εδώ, ότι μπορούν να στηρίξουν τη χώρα, μόνο τότε θα υπάρχει μέλλον εδώ. Η Ολένα έχει κυρίως εποπτικό ρόλο, καθώς τα μεγαλύτερα παιδιά διδάσκουν στους νεότερους δύσκολες στρατιωτικές δεξιότητες, όπως το πώς να συναρμολογούν, για παράδειγμα, ένα πραγματικό καλάσνικοφ. Χρησιμοποιούν ξύλινα τουφέκια για τις ασκήσεις, αλλά δεν έχει το χαρακτήρα παιχνιδιού. Έχουν πλήρη επίγνωση ότι η ζωή τους μπορεί μια μέρα να εξαρτάται από αυτή την εκπαίδευση. Είναι πειθαρχημένοι και τα βγάζουν πέρα σε αντίξωες συνθήκες. Ο 6χρονος Ντανίλο είναι αυτός που θαυμάζουν τα μικρότερα παιδιά και οι 2 γονείς του υπηρετούν στο στρατό και ο ίδιος έχει δεσμευθεί να κάνει το ίδιο. Σχετικά με το αν είμαι έτοιμος να πάω να πολεμήσω στην πρώτη γραμμή, νομίζω πως ναι. Επειδή αυτό είναι το καθήκον μου ως πολίτης της Ουκρανίας. Έχω αποκτήσει εδώ βασικές δεξιότητες που θα με βοηθήσουν στην εκπαίδευσή μου στο μέλλον και θα με βοηθήσουν να διώξω τον εχθρό. Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες ομάδες νέων στην Ουκρανία και ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τη ρωσική εισβολή. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού, το οποίο παρέχει άμεση οικονομική στήριξη στις μεγαλύτερες από αυτές τις ομάδες. Την τελευταία διετία διοργανώθηκαν συνέδρια για νέους σε όλη τη χώρα, στα οποία συμμετείχαν 74.000 νέοι. Τώρα στην Ουκρανία είναι μια περίοδος εσωτερικού προβληματισμού. Αυτές τις μέρες, οι γονείς επαναπροσδιορίζουν τη στάση τους σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση, ώστε τα παιδιά τους να είναι πολίτες μιας ανεξάρτητης χώρας. Μετά από 2 ώρες ασκήσεων, το κέφι έχει ανέβει, αλλά τα συνθήματα στους στίχους δεν αφήνουν κανένα να ξεχαστεί. Αυτοί οι νέοι άνδρες είναι απόφοιτοι του προγράμματος που έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Αρκετοί από τους αποφύτους πολεμούν ακόμη όμως. Ανησυχώ. Όταν συνομιλούμε, ξέρω ότι δεν μπορούν να μπουν αμέσως στο διαδίκτυο και να διαβάσουν τα μηνύματά μου. Αλλά πάντα ελέγχω τα μηνύματα για να δω αν έχουν διαβάσει αυτά που έστειλα, αν ήταν online. Δεν απαντούν όλοι αμέσως. Αλλά αν διαβάζουν τα μηνύματα, τότε όλα είναι καλά. Όταν βγάζουν τις στολές τους, γίνονται και πάλι παιδιά. Κάποιοι από αυτούς θα ενηλικιωθούν σε 5 ή 6 χρόνια και τότε θα χρειαστεί να λάβουν αποφάσεις ως ενήλικες. Για άλλους όμως η ενηλικίωση απέχει μόλις μερικούς μήνες. Οι Γκαγκαούσοι τώρα είναι χριστιανοί ορθόδοξοι τουρκικών καταβολών που αποτελούν μειονότητα στην κεντρική Μολδαβία. Η επιρροή της Μόσχας εκεί είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Πριν από 1 χρόνο εξελέγει ως τοπική κυβερνήτης μια γυναίκα, η οποία προσπαθεί να σαμποτάρει την φιλοευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας και στηρίζει ανοιχτά τον Πούτιν. Οι διαδηλωτές βρίσκονται έξω από το δικαστήριο στο Κισινάου, την πρωτεύουσα της Μολδαβίας.
ήρθαν για να υποστηρίξουν τη Γευγένεια Γκουτσούλ, την κυβερνήτη της Γκαγκαουζίας, μιας αυτόνομης περιοχής στη Μολδαβία. Κατηγορείται για παράνομη χρηματοδότηση κόμματος. Ο κρατικός εισαγγελέας ισχυρίζεται ότι μετέφερε χρήματα ιδιωτών από τη Ρωσία στη Μολδαβία για ένα κόμμα που υποστηρίζει το Κρεμλίνο. Η Γκουτσούλ αρνείται τις κατηγορίες. Δικάζομαι επειδή είμαι κυβερνήτης της Γκαγκαουζίας. Σήμερα εμείς οι Γκαγκαούζοι τιμωρούμαστε και δικαζόμαστε επειδή έχουμε διαφορετική άποψη, επειδή θέλουμε την ειρήνη. Θέλουμε να είμαστε φίλοι με τη Ρωσική Ομοσπονδία και άλλες χώρες. Η Γευγένεια Γκουτσούλ είναι σύμμαχος της Ρωσίας στη Μολδαβία. Ταξιδεύει τακτικά στη Μόσχα και συναντάται ακόμη και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται ήδη στη Μολδαβία, στην αυτονομιστική δημοκρατία της Υπερδνηστερίας, στα ανατολικά της χώρας. Εδώ στην Γκαγκαουζία, η Ρωσία φαίνεται να έχει κάποια δύναμη μέσω του φιλορωσικού κόμματος της Γκουτσούλ. Η Γκουτσούλ κέρδισε τις περσινές εκλογές χάρη στην υποστήριξη του ιδρυτή του κόμματος Πομπέντα, ενός σφιγά Μολδαβού ολιγάρχη, του Ιλάν Σόρ. Αυτός καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση για κλοπή ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από το τραπεζικό σύστημα της Μολδαβίας, αλλά ο Σόρ κατάφερε να διαφύγει και η επιρροή του στην πολιτική της Μολδαβίας συνεχίζεται τώρα μέσω Μόσχας. Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει πόλεμος και η Ρωσία είναι ένας αξιόπιστος εταίρος και προσφέρει προστασία από όλους τους εχθρούς. Λέμε όχι στη φτώχεια, λέμε όχι σε πολέμους προς το συμφέρον άλλων. Είμαστε ένα ανεξάρτητο κράτος και πρέπει να αποφασίσουμε μόνοι μας και θα εξαλείψουμε τα κακά ευρωπαϊκά πνεύματα από τη χώρα μας. Η Ρωσία υπολογίζει σε υποστήριξη εκεί. Οι Γκαγκαούζοι είναι τουρκική μειονότητα και μιλούν κυρίως ρωσικά, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Μολδαβία, όπου μιλούνται κυρίως ρουμανικά. Το Κρεμλίνο υποσχέθηκε πρόσφατα να καταβάλει ένα ποσό ισοδύναμο των 100 ευρώ το μήνα στους συνταξιούχους εδώ. Για ορισμένους, αυτό σημαίνει διπλάσια σύνταξη. Η Ρωσία μας βοηθάει. Είπαν ότι θα συνεισφέρουν στις συντάξεις μας και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Θέλει να μας δώσει χρήματα και οι άνθρωποι λένε ότι είναι βρώμικο χρήμα. Είναι δικά μας χρήματα, όχι βρώμικα. Ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που προειδοποιούν ότι η σύγκρουση με την κεντρική κυβέρνηση κοστίζει στην Γκαγκαουζία περισσότερο από ότι αξίζει αυτή η βοήθεια. Η σύγκρουση μας αγγίζει όλους εδώ, διότι δυστυχώς η αυτονομία μας οδηγεί σε απομόνωση, διπλωματικά και οικονομικά. Οι δείκτες της οικονομίας είναι θλιβερά χαμηλοί, οι επενδύσεις και τα έσοδα του προϋπολογισμού μειώνονται, ενώ ορισμένες εταιρείες μας έχουν ήδη εγκαταλείψει. Αλλά η κυβερνήτης της Γκαγκαουζίας δείχνει αμετακίνητη και έτσι ο αγώνας για την πορεία της Μολδαβίας απέχει πολύ από τη λήξη του. Εδώ και χρόνια, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία βρίσκονται σε διαμάχη για την ιστορία, τη γλώσσα, την έννοια της ταυτότητας. Αυτές οι εντάσεις εξαπλώνονται όμως και στην Αλβανία. Σε έναν δήμο στην νοτιοανατολική Αλβανία, η Βουλγαρία φέρεται να παρενεύει στη διαδικασία απογραφής του πληθυσμού, ενθαρρύνοντας ντόπιους με καταγωγή από την Βόρεια Μακεδονία να δηλώνουν Βούλγαροι. Οι κάτοικοι του χωριού Λίκενάς, οι Πούστετς, έχουν βγει για ψώνια. Ενώ κάποιοι ενοχλούνται από την κάμερά μας, αυτή η κυρία απαντά με χαρά στην ερώτησή μας σχετικά με την εθνική της ταυτότητα. Ζω εδώ στην Αλβανία, αλλά είμαι Μακεδόνισσα. Ο Δήμος Πούστετς βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Πρέσπας, στην νοτιοανατολική Αλβανία. Οι κάτοικοί του αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες και αποτελούν επίσημα εθνική μειονότητα εδώ από το 1945. Η βουλγαρική μειονότητα της Αλβανίας αναγνωρίστηκε επίσημα ως τέτοια μόλις το 2017. Η απογραφή της Αλβανίας τον περασμένο έτος ήταν ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα στο Πούστετς. Οι ντόπιοι λένε ότι η Βουλγαρία προσπάθησε να πείσει τα μέλη της μειονότητας να δηλώσουν ότι είναι Βούλγαροι στο έντυπο της απογραφής. Ο Ευτύμ Μητρεύσκι, μέλος της μειονότητας, εργάζεται ως ξεναγός στο μουσείο που είναι αφιερωμένο στο συγγραφέα Σέρτζιο Σπάσε, σύμβολο της μειονότητας στην Αλβανία.
ισχυρίζεται ότι η Βουλγαρία παρενέβη στη διαδικασία απογραφής στο Πούστετς. Την ώρα που η αλβανική κυβέρνηση διεξήγα για την απογραφή, είδαμε ότι ο Βούλγαρος πρέσβης στα Τίρανα έφερε ανθρωπιστική βοήθεια για τα ασθενοφόρα και το σύστημα υγείας εδώ στην Πρέσπα. Προσωπικά πιστεύω ότι ναι, θέλουμε συνεργασία, ειδικά με τις χώρες των Βαλκανίων που ανήκουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά όχι σε τέτοιες στιγμές. Έρχονται εδώ και παριστάνουν ότι είμαστε Βούλγαροι, αλλά αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, η ίδια η μειονότητα, αλλά και οι αλβανικές αρχές, πρέπει να πούν σταμάτα. Οι τοπικές αρχές αρνούνται τους ισχυρισμούς ότι η βουλγαρική κυβέρνηση παρενέβη στη διαδικασία της απογραφής και θεωρούν ότι οι ισχυρισμοί αυτοί επινοήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης. Αν είχαμε λάβει καταγγελίες από ντόπιους, θα είχαμε φυσικά υποβάλει μήνυση. Αλλά ακόμη και τώρα, αν κάποιος θέλει να το κάνει αυτό, υπάρχει ακόμη χρόνος. Μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια των νομικών οργάνων. Τα τελευταία χρόνια η Βουλγαρία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εκδώσει διαβατήρια σε μέλη της μειονότητας στην Αλβανία, κάτι που επιτρέπει στους κατόχους τους να ζουν και να εργάζονται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί κάτοικοι του Πούστετς οδηγούν επίσης αυτοκίνητα με βουλγαρικές πινακίδες, αν και οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων διστάζουν να μιλήσουν γι' αυτό. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με... Όχι, δεν μπορώ να μιλήσω. Η βουλγαρική πρεσβεία στα Τίρανα δήλωσε στην Deutsche Welle ότι υπάρχει μια απρόκλητη εκστρατεία κατά της βουλγαρικής εθνικής μειονότητας και του βουλγαρικού κράτους από οργανώσεις Αλβανών πολιτών που αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες, καθώς και από πολλά μέσα ενημέρωσης και δημόσια πρόσωπα στη Βόρεια Μακεδονία. Λέει επίσης ότι η Βουλγαρία δεν απάντησε σε αυτές τις προκλήσεις. Η κοινωνιολόγος Μαρία Ντόχτσε έγραψε τη διδακτορική της διατριβή για την συγκεκριμένη μειονότητα της Αλβανίας κατά την περίοδο 2011-2017. Κατά την περίοδο εκείνη δεν υπήρχαν ενδείξεις σύγκρουσης και βουλγαρικών διεκδικήσεων στην περιοχή. Ο τοπικός πληθυσμός δήλωνε ότι ήταν Μακεδόνες και ότι μιλούσε τη μακεδονική γλώσσα και όλοι οι άλλοι αναφέρονταν σε αυτή τη μειονότητα όπως πάντα παραδοσιακά μας αναγνώριζαν, δηλαδή ως μακεδονική εθνική μειονότητα στο νομό της Κοριτσάς. Μένει τώρα να δούμε πώς θα αυτοπροσδιοριστούν τα μέλη της μειονότητας εθνικά κατά την απογραφή του 2023. Έλλειψη πρασίνου, θόρυβος, συγχορύπανση, τεχνητό φως τη νύχτα. Τα έντομα δυσκολεύονται να επιβιώσουν στις αστικές περιοχές. Μια περιβαλλοντική οργάνωση από τη Βόνη έχει βάλει στόχο να τα βοηθήσει και καταγράφει αρχικά τα έντομα που κινδυνεύουν. Μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία με αρκετούς όμως εθελοντές. Η καταμέτρηση εντόμων μπορεί να ακούγεται σαν ένα απογοητευτικό, για να μην πούμε αδύνατο έργο. Αλλά για μια μη κυβερνητική οργάνωση στη Βόνη αποτελεί ένα σοβαρό επιστημονικό εγχείρημα. Ο βιολόγος Γιοχάνες Κράσμαν είναι ένας από τους εθελοντές που αποδέχτηκαν την πρόκληση καταμέτρησης εντόμων εκεί. Η πραγματική πρόκληση για μένα ήταν ότι υπάρχουν τόσα πολλά έντομα, δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα και τα περισσότερα από αυτά κινούνται εξαιρετικά γρήγορα. Μπορούν να πετάξουν και να περπατήσουν, οπότε έχουμε ελάχιστο χρόνο για να τα παρατηρήσουμε. Σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, οι εθελοντές στη Βόνη βοηθούν τους επιστήμονες να αναπτύξουν αποτελεσματικές μεθόδους παρακολούθησης εντόμων σε αστικό περιβάλλον. Η γερμανική ΜΚΟ Βίλα, με έδρα τη Βόνη, έχει προσκαλέσει τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος σε ένα εργαστήριο όπου μαθαίνουν να παρατηρούν έντομα και να τα περιγράφουν επαγγελματικά. Έχουμε συμπεριλάβει ερασιτέχνες κυπουρούς σε αυτό το πρόγραμμα, επειδή γνωρίζουν καλύτερα τι χρειάζεται για να παρακολουθούν αποτελεσματικά και εύκολα τα έντομα. Η υλοποίηση ενός τόσο πολύπλοκου ερευνητικού έργου θα ήταν σχεδόν αδύνατη χωρίς εθελοντές, ανθρώπους με πάθος για τη φύση και προσοχή στη λεπτομέρεια.
Όλη μέρα δουλεύουμε συγκεντρωμένοι και δεν βλέπουμε τι υπάρχει γύρω μας. Αλλά είναι τόσο εύκολο να βγούμε έξω, να δούμε τη φύση και κάποια έντομα, να παρατηρήσουμε κάποια φυτά και να διαδραματίσουμε τελικά κάποιον σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημά μας. Με την ομάδα μου δεν βρήκαμε κανένα σκαθάρι. Δεν υπήρχαν πολλά σήμερα. Ωστόσο, είδαμε μία άγρια μέλισσα στα λουλούδια εκεί. Πριν από 2 χρόνια, όταν δεν υπήρχε αυτός ο κήπος, πιθανότατα δεν θα είχαμε βρει άγριες μέλισσες. Η ζέστη, ο θόρυβος, η ρήπανση, το τεχνητό φως τη νύχτα και η έλλειψη χώρων πρασίνου δυσκολεύουν τη ζωή των εντόμων, γι' αυτό και είναι δύσκολο να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν στο αστικό τοπίο. Χωρίς αυτά τα φυτά δεν μπορούν να επιβιώσουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικά. Από την άλλη, τα έντομα είναι τροφή για νυχτερίδες και πουλιά μεταξύ άλλων. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έντομα στις πόλεις. Σύμφωνα με μια έκθεση της εταιρείας εντομολογίας στο Κρέφελτ, σημειώθηκε μείωση της βιομάζας των εντόμων κατά 76% σε προστατευόμενες περιοχές στη Γερμανία μεταξύ 1989 και 2016. Στόχος αυτού του προγράμματος συλλογής δεδομένων είναι να διαπιστωθεί ποια είδη έχουν προσαρμοστεί καλά στην κλιματική αλλαγή και ποια έχουν μειωθεί αριθμητικά. Η καταμέτρηση των εντόμων έχει πραγματικά σημασία τόσο για την ευημερία αυτών των μικροσκοπικών πλασμάτων, όσο και για το περιβάλλον ολόκληρο. Από την εφηβική ηλικία του, ο Αργεντίνος Ούγκο Εντγκάρντο Ντε Τζόρτζιο ήθελε να βρει τις ρίζες του. Η έρευνά του τον οδήγησε στην Ιταλία, την Ελβετία και τη Γαλλία. Μέσα από έρευνα σε αρχεία εκκλησιών, ακόμη και σε νεκροταφεία, κατάφερε να εντοπίσει περί τους 8.000 μακρινούς συγγενείς τους. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Αργεντινή, Ιταλία, Ελβετία και Γαλλία. Τι κοινό έχουν όλες αυτές οι χώρες? Μία πολυπολιτισμική οικογενειακή ιστορία για τη μετανάστευση, τον χωρισμό και την επανένωση των συγγενών. Και από πίσω κρύβεται ένας άνθρωπος, ο Χιούγκο Εντγκάρντο Ντε Τζόρτζιο, ο οποίος εργάζεται ως τραπεζικός στο Μιλάνο. Αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο του κυρίως σε ένα χόμπι, τη γενεαλογία. Με άλλα λόγια, τη μελέτη των οικογενειακών δένδρων. Αυτή είναι η προγιαγιά μου, η Ελίζα Γκέλε. Γεννήθηκε στην Αργεντινή. Οι γονείς της κατάγονται από την Ελβετία. Ο Ντε Τζόρτζιο γεννήθηκε επίσης στην Αργεντινή, σε μια πόλη που ιδρύθηκε από Ευρωπαίους μετανάστες. Χελβέσια, το λατινικό όνομα της Ελβετίας. Η οικογένεια του πατέρα μου κατάγεται από την Ιταλία, η μητέρα μου από τη Γαλλία και την Ελβετία. Ο Ντε Τζόρτζιο άρχισε να μελετά την καταγωγή της οικογένειάς του από την Αργεντινή, ως έφηβος πριν από 40 χρόνια. Τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο. Αρχικά συγκέντρωσε πληροφορίες από συγγενείς, ενώ αργότερα έκανε και έρευνες σε αρχεία, εκκλησίες, ακόμη και σε νεκροταφεία. Μέσα από φωτογραφίες, γράμματα και κάρτ ποστάλ, κατάφερε να γνωρίσω τα μέλη της οικογένειας και την προσωπικότητα του καθενός. Εδώ βλέπουμε τις χώρες καταγωγής της οικογένειάς μου, οι ιταλικές περιφέρειες, τα καντόνια της Ελβετίας και τα διαμερίσματα της Γαλλίας, από τα οποία μετανάστευσαν στην Αργεντινή. Ο Ντε Τζόρτζιο μετακόμισε στο Μιλάνο τη δεκαετία του 90. Και έκτοτε έχει γνωρίσει σχεδόν όλους τους Ευρωπαίους συγγενείς του. Στην αρχή το αρχείο μου περιείχε μόλις λίγα άτομα. Σήμερα είναι περίπου 8.000. Αλλά η βάση δεδομένων του δεν είναι μόνο για τον ίδιο. Έχουμε μια κοινή μεταναστευτική ιστορία. Η ιδέα πίσω από αυτό το έργο ήταν να μην τους χάσουμε ξανά και να βοηθήσουμε και πολλές ακόμη οικογένειες. Και τώρα μία βιβλιοπαρουσίαση στην Αργεντινή, το βιβλίο του Ντε Τζόρτζιο για την οικογενειακή του ιστορία. Ο τίτλος του «Across the Ocean, πέρα από τον ωκεανό». Η εκδήλωση δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Οι συγγενείς του από 4 διαφορετικές χώρες μπορούν να γνωριστούν έτσι μεταξύ τους. Αυτό τους έδωσε την ευκαιρία να αποκαταστήσουν τους χαμένους οικογενειακούς δεσμούς, όπως έκανε και ο ίδιος στην Ιταλία. Τώρα βρισκόμαστε περίπου 400 χιλιόμετρα από το Μιλάνο. Η Μιρέλα Ντε Τζόρτζιο ετοιμάζει ένα ριζότο για το Χιούγκο. Ο πατέρας της Μιρέλα είναι ο αδερφός της προγιαγιάς μου. Τώρα συστησέ με. Ποιος είμαι εγώ? Είσαι ο γιος μου.
Μία φωτογραφία από τις πρώτες συναντήσεις τους πριν από 25 χρόνια. Περίπου εκείνη την εποχή, η Μιρέλα Ντε Τζόρτζιο δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από ένα νεαρό άγνωστο άνδρα. Ήταν ο Χιούγκο. Τηλεφώνησε γιατί ήθελε να με δει, να μου μιλήσει γι' αυτό. Από πού ήταν αυτός και από πού ήμουν εγώ. Και τα υπόλοιπα ανήκουν πια στο παρελθόν. Οι δύο οικογένειες έχουν επανενωθεί από τότε. Η Μιρέλα Ντε Τζόρτζιο δεν έχει δικά της παιδιά και ο Χιούγκο είναι σαν γιος της. Ένας γιος από μια άλλη Ήπειρο. Είναι το ιδανικό σνακ όταν κανείς δεν έχει χρόνο για μαγείρεμα και δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το σάντουιτς, η τέλεια γρήγορη λύση παγκοσμίως που ικανοποιεί την πείνα όλων. Το πρώτο σάντουιτς λέγεται ότι φτιάχτηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Μέχρι σήμερα τα βρετανικά σάντουιτς είναι διάσημα. Το κλασικό σάντουιτς είναι μια λιχουδιά ή μια γρήγορη λύση για πεινασμένους. Σίγουρα πάντως βρίσκεται πολύ ψηλά στη βρετανική διατροφική κουλτούρα. 4 φορές την εβδομάδα. Είναι γρήγορο και βολικό. Μία φορά το μήνα, δεν πηγαίνω στο γραφείο τόσο συχνά. Περίπου 3,5 δισεκατομμύρια συσκευασμένα σάντουιτς πολλούνται κάθε χρόνο στα βρετανικά σούπερ μάρκετ και σε καταστήματα σάντουιτς. Το αγαπημένο σάντουιτς της ημέρας με μπέικον. Επιτυχία σημειώνουν όμως και με ζαμπόν, τυρί και κοτόπουλο. Πολύ απλό, μου αρέσει το σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί. Συνήθως επιλέγω κοτόπουλο και μπέικον. Είναι και από τα πιο φθηνά, που είναι συνήθως και τα καλύτερα. Εγώ είμαι βαρετός τύπος, μου αρέσει το τυρί και το ζαμπόν. Μου αρέσει ένα απλό σάντουιτς με ζαμπόν και μετά βάζω μέσα τσιπς με ξύδι. Μου αρέσει ο τόνος με αγγούρι και μαγιονέζα. Αλλά από πού προέρχεται το όνομα? Η πόλη Σάντουιτς στην νοτιοανατολική Αγγλία έδωσε το όνομά της στην οικογένεια Μοντάγκου. Ο Τζον Μοντάγκου, ο τέταρτος κόμις του Σάντουιτς, έζησε τον 18ο αιώνα και ήταν γνωστός για την αγάπη του για τον τζόγο. Δεν μπορούσε να σταματήσει να παίζει. Γι' αυτό του έφερναν κρέας ανάμεσα σε δύο φέτες ψωμί. Έτσι γεννήθηκε το Σάντουιτς. Ο Μαξ Χάλεϊ δημοσίευσε το δεύτερο βιβλίο του για τα Σάντουιτς φέτος. Έχει επίσης ένα μαγαζί με Σάντουιτς στο Βόρειο Λονδίνο και έχει βραβευτεί για τις δημιουργίες του. Θα σας δείξω τώρα πώς να φτιάξετε ένα από τα καλύτερα σάντουιτς στον κόσμο. Και αυτό είναι το αγαπημένο του σάντουιτς. Αργοψημένο ζαμπόν, ψωμί, τσάτνεϊ, μαγιονέζα, πατατάκια και ένα τηγανιτό αυγό. Ήθελε ένα σάντουιτς που να βασίζεται σε ένα οικείο πιάτο, όπως ζαμπόν, αυγά και τηγανιτές πατάτες. Ένα τυπικό βρετανικό γεύμα σε μια pub. Και κάθε καλό σάντουιτς έχει αφετηρία το καλό ψωμί και όχι απαραίτητα το ψωμί για τόστ. Φτιάχνουμε φωκάτσια με ξερή μαγιά επειδή συμπεριφέρεται πάντα το ίδιο. Φουσκώνει γρήγορα. Και το ψωμί αποκτά πολλές μικρές τρύπες από το διοξείδιο του άνθρακα και όχι τις μεγάλες τρύπες που κάνει το προζύμι. Αυτές είναι απλώς τρύπες που δεν μπαίνει μαγιονέζα. Ο Μαξ βάζει μια γενναιόδορη μερίδα από κάθε συστατικό. Και η άφθονη μαγιονέζα εξασφαλίζει ότι θα παραμείνει ζουμερό. Φτιάχνω το σάντουιτς σε στρώσεις για να βεβαιωθώ ότι γεύομαι κάθε συστατικό σε κάθε μπουκιά. Αυτό το τσάτνεϊ φτιάχνεται με κρεμμύδια, μάραθο και μάγκο και είναι χειροποίητο. Και αυτές οι λεπτές τηγανιτές πατάτες είναι επίσης μια σπεσιαλιτέ του Μαξ. Οι τηγανιτές πατάτες είναι για το τραγανό, όχι τόσο για τη γεύση. Δεν είναι όμως όλα τα σάντουιτς στην Αγγλία τόσο πλούσια. Τα περισσότερα προέρχονται από το σούπερ μάρκετ και μοιάζουν περισσότερο με αυτό. Δεν έχω τίποτα απολύτως εναντίον των σάντουιτς από το σούπερ μάρκετ. Συνήθως παίρνεις αυτό που πληρώνεις. Αλλά ίσως θα έλεγα ότι η ευκολία είναι μεγαλύτερη από την νοστιμιά εν προκειμένου. Τα συσκευασμένα σάντουιτς μπήκαν στην αγορά μόλις το 1980. Σήμερα οι ετήσιες πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου τα 3 τέταρτα των χρημάτων που ξοδεύονται για μεσημεριανό εκτός σπιτιού δαπανώνται σε σάντουιτς. Το σάντουιτς λέει
Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για το γεύμα. Ήταν όμως πράγματι οι Βρετανοί αυτοί που έφτιαξαν το πρώτο σάντουιτς. Σε κάθε περίπτωση, ο Max Halley εμπνέεται για τις δημιουργίες του από όλο τον κόσμο. Όπως από τη σαλάτα Caesar, η οποία εφευρέθηκε από έναν Ιταλό στο Μεξικό. Αλλά κατά τη γνώμη του, ένα πράγμα ισχύει για όλα τα πραγματικά καλά σάντουιτς. The rule is hot, cold. Ο κανόνας είναι ζεστό και κρύο, γλυκό και ξινό, μαλακό και τραγανό. Αυτές οι τρεις βασικές αντιθέσεις είναι που μεταφέρουν την νοστιμιά στον εγκέφαλο. Finds deliciousness. Και ο Max δεν δίνει παρεπιπτόντως μαχαιροπύρουνα. Οι πελάτες του απολαμβάνουν τα σάντουιτς με τα χέρια. Αυτά ήταν τα σημερινά μας θέματα. Επισκεφτείτε μας στην ιστοσελίδα της DW Greek και κάντε εγγραφή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Deutsche Welle. Να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, γεια σας!